Ο Πούτσος ήταν ένας αρχαίος Έλληνας Αθηναίος Ανθοπόλης, όπου όλες οι γυναίκες ήταν τρελά ερωτευμένες μαζί του. Γεννήθηκε το 427 και πέθανε το 347 π.Χ. και ήταν πολύ όμορφος και πολύ γοητευτικός. Οι πατεράδες δε ήθελαν όλοι να παντρέψουν τις κόρες τους με τον Πούτσο. Εξού και η φράση «Αυτή είναι για τον Πούτσο!». Ο Πούτσος, όταν περπατούσε στον δρόμο, σκορπούσε τον πανικό. Όλες οι γυναίκες τον έτρεχαν από πίσω να τον αγκαλιάσουν, να τον φιλήσουν, να τον μυρίσουν, να τον πιπιλήσουν, να τον γλύψουν, να του φτύσουν. Εξού και η φράση «Είστε όλες για τον Πούτσο!». Όσες κοπέλες έμεναν μακριά από την Αθήνα, ανέβαιναν στο άλογό τους και έτρεχαν για να συναντήσουν από κοντά τον Πούτσο. Έξου και η φράση «Απ' την Καβάλα για τον Πούτσο!». Μπορούμε βέβαια με ένα «Χάιντε! Απ' την Καβάλα για τον Πούτσο!» να δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτή την έκφραση. Ο Πούτσος πέθανε σε ηλικία 80 χρονών το 347 π.Χ. κατά τη διάρκεια ενός άγριου ερωτικού οργίου, όπου έκανε υπερβολική χρήση του πέους του, μαλακίζοντάς το. Στην κηδεία έγινε το αδιαχώρητο. Όλες οι γυναίκες έκλαιγαν και μυρολογούσαν. Εξού και η φράση «Όλες τον Πούτσο κλαίγανε, μα μόνο μια τον είχε». Η Πούτσα, η καημένη γυναίκα του, πήγαινε κάθε μέρα στον τάφο του και έκλαιγε για τον άντρα της και τον μυρολογούσε. «Πούτσε μου, πώς κατάντησες εσύ σε τέτοιο χάλι, που όταν έβλεπες μουνή γινόσουνα ατσάλι». Τον Πούτσο τον τιμούμε κάθε μήνα στις 3 του μήνα, εκτός από το μήνα Νοέμβριο, γιατί το λέει και η λέξη Νοέμβριο. Μπορούμε όλοι μας λοιπόν να τιμήσουμε τον Πούτσο κάθε μήνα στις 3 του μήνα, πηγαίνοντας απλά στο μπουρδέλο της γειτονιάς μας.